Συνεχίζονται λοιπόν οι απεγκλωβισμοί και μάλιστα ο στρατός είχε μεγάλη συμβολή. Και Κώστα Σαρικά, θα μας μιλήσεις λίγο για αυτή τη φωτογραφία που πραγματικά μας συγκινεί όλους, με τον στρατιώτη, με τον πεζοναύτη, να είναι εξαπλωμένος για να περάσει από πάνω του μία ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στα λασπόνερα. Έφυγε στην προκειμένη περίπτωση μια εικόνα. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι κάτι παραπάνω από χίλιες λέξεις, γιατί αποτυπώνει τη συνολική προσπάθεια εδώ και μία εβδομάδα των ενόπλων δυνάμεων στις πληγήσεις περιοχές. Πράγματι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος πεζοναύτης μαζί με τους συναδέλφους του επιχείρησε στο χωριό Κεραμίδι. Απεγκλώβησαν αρκετούς ηλικιωμένους ανθρώπους, τους μετέφεραν με λαστιχένια βάρκα σε ασφαλές σημείο και χρειάστηκε, όπως βλέπουμε, να ξαπλώσει, να πέσει μέσα στα λασπόνερα, προκειμένου να περάσουν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες, όχι μία, τέσσερις, γιατί ακολούθησαν και άλλες, για να μην βραχούν. Εκεί το ύψος του νερού και της λάσπης ήταν πάνω από μισό μέτρο και έτσι ο συγκεκριμένος πεζοναύτης ξάπλωσε και πέρασαν από πάνω του. Ανήκει στο 505 τάγμα πεζοναυτών της 32ης Ταξιαρχίας Μέδρα τον Βόλο. Είναι πατέρας δύο παιδιών, έμπειρος πεζοναύτης, μόνιμος τέλεχος των όπλων δυνάμεων, επιλοχίας στον βαθμό. Έχει περάσει όλα τα προβλεπόμενα σχολεία και αυτός και όλοι οι συνάδελφοί του επιχειρούν τις τελευταίες μέρες. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι περισσότερο. Δείχνει και την καρδιά τους. Δείχνει και κάτι περισσότερο από την εκπαίδευσή τους. Πραγματικά συγκινεί, δείχνει και την ανθρωπιά τους. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαρικά.